Η βροχή ανέβαλε την κινητοποίηση των αγροτών στα διόδια Μοσχοχωρίου. Η προσοχή τους στρέφεται πλέον στις επόμενες δράσεις που έχουν προγραμματίσει και κυρίως στο συλλαλητήριο της Κυριακής. Αύριο, στη μία το μεσημέρι, θα φτάσει στον κόμβο Νίκαιας ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Προετοιμαζόμαστε και για την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, αλλά και για το μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που θα γίνει την Κυριακή το μεσημέρι εδώ στο κόμβο της Νίκαιας, ώστε να διατρανώσουμε όλοι μαζί ότι αυτή η πολιτική που εμάς μας ξεκληρίζει τους άλλους, τους οδηγεί στη φτώχεια, στις μειώσεις μισθών, στις μειώσεις συντάξεων. Έχουμε ένα κοινό αντίπαλο δηλαδή και όλοι μαζί θα πρέπει να τον αντιπαλέψουμε. Αγρότες της Νέας Ένωσης Λάρισας προστέθηκαν σήμερα στη δύναμη του μπλόκου της Νίκαιας. Ωστόσο, η ανταπόκριση στο κάλεσμα ήταν τελικά κατώτερη των αρχικών εκτιμήσεων. Πολλά μηχανήματα λόγω του καιρού, λόγω της κουκούλας έμειναν πίσω. Δεν μας πτωεί αυτό το θέμα. Εμείς σημειώνουμε σήμερα ότι το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύθηκε. Οι αγρότες, οι περισσότεροι πλέον είναι εδώ και με τη σκέψη αλλά και με την παρουσία. Η γαλάζια, η κόκκινη, η μπλε και η πράσινη. Νομίζω ότι η κοινωνία το έχει αποτρέψει αυτά. Η κοινωνία βλέπει ότι τα προβλήματα είναι ενιαία. Από τον συνταξιούχο στον εργάτη, από τον εργάτη στον αγρότη και από τον βιομήχανο σε οποιοδήποτε επιχειρηματία. Ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ αρνητικό. Οι κοινωνικές ομάδες περνάνε δύσκολα. Μπορεί να θέλουμε να διορθώσουμε αρκετά πράγματα για την Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να καταλάβει και η κοινωνία και αυτοί οι οποίοι μας ακούν και μας βλέπουν ότι ξεπεράστηκαν αρκετά πράγματα που έχει να κάνει με το χρώμα. Το πλαίσιο των αιτημάτων του στον Υπουργό Οικονομικών έχει στείλει η συντονιστική των αγροτών και αναμένουν την απάντηση στο αίτημά τους για συνάντηση. Βρίσκονται εκατοντάδες μικρομεσαία αγροτιά. Στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους εσάς. Ζητάμε τη συμπαράστασή σας. Δεκάδες αγρότες κατέκλυσαν χθες με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο για την υγεία που είχε διοργανώσει το εργατικό κέντρο.